Ο Δήμος Δεγκαίων ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας που θα προσφέρει υπηρεσίες για την ανακούφιση συμπολιτών. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν 5 δομές: το κοινωνικό παντοπολείο, το ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, η δομή παροχής συζητίων, το κοινωνικό φαρμακείο. Πρόκειται για μια δομή η οποία απασχολεί 26 ανθρώπους, οι οποίοι φροντίζουν πλέον την σύντηση και στέγαση, την ημερήσια φροντίδα αστέγων, απόρων, ανέργων και ανθρώπων που την ώρα αυτή χρήζουν βοήθειες. Και επειδή πιθανώς κάποιος να πει: μα πόσο αστέγους έχετε στα Τρίκαλα και κάνετε ολόκληρη δομή, άστεγος, όπως λέγαμε και τις προάλλες, είναι οποιοδήποτε την ώρα αυτή δυσκολεύεται να βρει στέγη. Αυτός ο οποίος φιλοξενείται, αυτός ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του. Για την δομή αυτή όμως καλούμε όλους τους Τρικαλινούς σε στράτευση, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα γεύματα, τα φάρμακα, για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματική φροντίδα στους ανθρώπους αυτούς. Ζητάμε και μέσω του καναλιού σας τη βοήθεια όλων των Τρικαλινών, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τη δομή αυτή και να μας βοηθήσουν μέσω του κοινωνικού παντοπολίου και του κοινωνικού φαρμακείου, να δώσουμε στους κατοίκους των Τρικάλων αυτό το οποίο η κρίση και οι γενικότερες συνθήκες των ημερών έχουν στερήσει. Λίγη αγάπη, φροντίδα, τροφή, ημερήσια μέρημνα για τη ζωή τους. Και νομίζω πως με την βοήθεια όλων πραγματικά θα μπορέσουμε άμεσα αυτή την δομή να την εντάξουμε στη ζωή των Τρικαλινών.